σε απεργία, αποχή από κάθε εκλογική εργασία ετοιμάζονται να προχωρήσουν οι εργαζόμενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω της μη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης του 2012 και του 2014, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ Θέμη Μπαλασόπουλο δεν υπάρχει φορολογική ενημερότητα στους Δήμους. Το 12 η χρηματοδότηση ήρθε πριν από λίγους μήνες, δεσμεύτηκε αυτό το ποσό από την αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου, γιατί όφι χρωστούσε ο Δήμος, σε ρώνει η Δήμη. Αυτά βέβαια είναι πρωτάκουσα πράγματα. Εργαζόμενοι που περιμένουν ένα εκλογικό επίδομα μετά από 2 χρόνια να έρχεται και να δεσμεύεται, γιατί έχει οφειλές ο Δήμος για οποιοδήποτε λόγο. Αυτά ασφαλώς πρέπει να εξαλειφθούν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εποχή και λόγος για να μιλάμε τώρα για αποχή από εκλογές για αυτό το επίδομα. Ο κύριος Μπαλασόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραήτη, ανέφερε πως έχουμε να κάνουμε με ένα ποσό εξευτελιστικό για τους δημοτικούς υπαλλήλους. Περίπου 152 ευρώ καθαρά, τη στιγμή που οι υπάλληλοι των Υπουργείων πήραν χιλιάδες ευρώ. Τι γίνεται τώρα, ακόμα και αυτά τα οποία έχετε να παίρνετε εσείς που θα δουλέψετε για τις εκλογές, εάν πάνε σε ένα Δήμο που δεν έχει φορολογική ενημερότητα ή έχει βεβαιωμένες οφειλές, θα παρακρατηθούν? Ήδη έχουν παρακρατηθεί. Δεν τα αποδίδουν οι τοπικές ΔΟΗ. Και ενώ είναι ξεκάθαρο ότι είναι αμοιβές εργαζομένων, απλώς ο Δήμος είναι ο ενδιάμεσος, υπάρχει μια τέτοια αναταραχή. Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν πάρει τα χρήματα για τις εκλογικές αποζημίωσεις του 12. Εμείς από τις 7 Νοεμβρίου είχαν ενημερώσει και τον τότε Υπουργό Εσωτερικών και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Όσο μας ενοχλήσατε εσείς, άλλο τόσο μας ενόχλησαν και αυτοί. Παντελής αδιαφορία, κανένα ενδιαφέρον. Τη στιγμή, ας πούμε, που ξέραν πολύ καλά ότι πηγαίναμε σε εκλογές. Και τώρα τι θα κάνετε εσείς? Όντως απεργία, αποχή? Καταρχήν δεν είναι απόφαση της ΠΟΕΟΤΑ. Είναι απέτηση των εργαζομένων για να μπει ένα τέλος στον εξευτελισμό. Διότι και τώρα να πούνε ότι θα πάρετε το χ ψη ποσόν, δεν πρόκειται να το πάρει κανένας, διότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα που το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση κατά κύριο λόγο δεν έχουν διάθεση να λύσουν. Εν τω μεταξύ, επιστολή έστειλε ο πρόεδρος της ΣΚΕΔΟ Γιώργος Πατούλης προς τον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, με την οποία του ζητά να εκδώσει άμεσα εγκύκλιο προκειμένου να αποδεσμευτούν τα κονδύλια που αφορούν το εκλογικό επίδομα των υπαλλήλων των ΟΤΑ, τονίζοντας πως κινδυνεύει η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών στις 25 Ιανουαρίου. Θα πρέπει βέβαια να δοθεί άμεσα λύση όσο δεν το έχουν πάρει. Και ασφαλώς και το επίδομα αυτών των εκλογών θα πρέπει να δοθεί το συντομότερο δυνατό και όχι όπως μετά από 2 χρόνια όπως έγινε τώρα. Οπότε οι δημοτικοί υπάλληλοι των Σερών την 25η Ιανουαρίου θα βρίσκονται κανονικά εκεί που πρέπει να βρίσκονται? Δεν έχουμε κάνει τη συνέλεσή μας να το συζητήσουμε αυτό. Θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους για αυτό που προκήρυξε η ΠΟΕΟΤΑ, αλλά νομίζω ότι το εκδήλωσε λίγο εκβιαστικά και δεν νομίζω ότι θα ισχύσει φυσικά.